Ο πυρεξούσιος δικηγόρος των αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής, οι οποίες καταγγέλουν πως υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία αλλά και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους από προπονητές, πέρασε την είσοδο του αστυνομικού μεγάλου Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Ο Αλέξης Αδαμίδης, εκπρόσωπος των αθλητριών, ανέβηκε στο αρμόδιο γραφείο της ασφάλειας προκειμένου να γίνει ο συντονισμός των καταθέσεων που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Στα πλαίσια λοιπόν έναρξης προκαταρκτικής διαδικασίας, κλήθηκα από την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να καταθέσω τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν, όπως επίσης και να βοηθήσουμε από την πλευρά μας στον συντονισμό έναρξης διαδικασίας. Δηλαδή, στο εξής, όσα παιδιά είναι από τη Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινούν να καταθέτουν επισήμως και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αθηνών. Μιλάμε για περίπου 35 καταγγέλλοντες και καταγγέλουσες και περίπου 70 μάρτυρες οι οποίοι θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο αυτό. Σύμφωνα με τον πληροξούσιο δικηγόρο, πρόκειται πλέον για 35 περιπτώσεις και φαίνεται πως άρχισαν να ανοίγουν περισσότερα στόματα. Αυξήθηκε ο αριθμός των καταγγελόντων και δυστυχώς έχει αυξηθεί προς το επαχθέστερο το περιεχόμενο των καταγγελιών. Δυστυχώς. Επειδή μας λέγατε την άλλη φορά ότι έχει πάρει ευρωπαϊκές διαστάσεις το ζήτημα, θα έχουμε προσφυγή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συζητείτε το θέμα, ναι. Και όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πλέον συζητούμε και την παρέμβαση των παιδιών και σε άλλους διεθνείς φορείς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα πράγματα είναι δυστυχώς χειρότερα από αυτά που περιέγραψαν στο σημείωμά του, τμήμα του οποίου έχει δημοσιοποιηθεί. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες μέσω μιας ομάδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο συμμετέχουν αρκετές δεκάδες αθλητές. Κάποια στιγμή, κάποια αθλήτρια αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε βιώσει και γρήγορα στην ομάδα διαπίστωσαν πως υπάρχουν πολλοί αθλητές και αθλήτριες που έχουν πολύ άσχημα βιώματα από προπονητές και προπονήτριες. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ξεκινήσει η διαδικασία του πειθαρχικού, ενώ στα αθλητικά όργανα, όπως και επίσης η ενημέρωση του Υφυπουργού Αθλητισμού και φυσικά της αρμόδιας γυμναστικής ομοσπονδίας. Yeah. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να διαβιβάσω την παράκληση καταρχήν των παιδιών. Αφενός, όχι μόνο την παράκληση, τις ευχαριστίες προς όλους εσάς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το σημαντικό αυτό θέμα. Και κατά δεύτερον, να διαβιβάσω την παράκλησή τους, να σεβαστούμε και να ανεχθούμε τη σιωπή τους για όσο διάστημα διαρκεί η προκατακτική αυτή διαδικασία. Οι αθλητές είναι αποφασισμένοι να δώσουν ονόματα όσων τους κακοποίησαν και να περιγράψουν με κάθε λεπτομέρεια όσα υπέστησαν. Να σημειωθεί ότι η επιστολή είχαν στείλει 22 αθλητές και αθλήτριες της ενόργανης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.